φωνή στην κάρτα του πολίτη, φωνή λαού, οργή Θεού, όχι στην κάρτα του πολίτη. Καλούμε στο βήμα τον πανοσιολογιότατο καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου Αγίου Όρους Μεθόδιο. Πατέρες και αδελφοί, ένα θερμό χαιρετισμό και μια μεγάλη ευλογία από το περιβόλι της Παναγίας μας. Χαιρετίζω με όλη την καρδιά μου τη σημερινή συγκέντρωση των αδελφών. Συμπαριστάμεθα και εμείς για να διατρονώσουμε την απόφασή μας απέναντι σε αυτούς που θέλουν να μας στερήσουν την ελευθερία. Ο Απόστολος των Εθνών μας γράφει: «Η ελευθερία ή ημάς Χριστός ελευθέρωσε, στήκετε και μη πάλι δεσμό δουλεία συνέχιστε». Από τη στιγμή που ο Χριστός μας ήρθε στη γη, πατέρες και αδελφοί, αμέσως ο Αντίχριστος άρχισε το έργο του. Ήθελε να υποτάξει την Εκκλησία, ήθελε να κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά ο Χριστός μας εξήλθε νικών και είναι ανικήσει και πάλι θα νικήσει. Από τη θέση αυτή που βρίσκομαι, σας πληροφορώ με όλη την ψυχή μου ότι θα αγωνιστούμε μέχρι το τέλος κανένας Έλληνας πολίτης. Κανένας Έλληνας πολίτης να μην παραλάβει όχι μόνο την κάρτα του πολίτου, αλλά και όλες τις κάρτες τις οποίες μας έχουν δώσει να τους τις επιστρέψουμε, να τις χρησιμοποιήσουν αυτοί όπου θέλουν. Καμία, εμείς με το Άγιο Βάπτισμα μας αξίωσε ο Θεός να έχουμε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Δεν χρειαζόμαστε τη σφραγίδα του Αντιχρίστου η οποία θα μας υποδουλώσει. Η οποία θα μας υποδουλώσει στο άρμα αυτού του διεθνού σιωνισμού. Οι εχθροί της πίστεως και της πατρίδος, πατέρες και αδελφοί, αγωνίζονται νυχθημερών πώς θα κατυποτάξουν όχι μόνο εμάς τους Ορθοδόξους Έλληνες, μπροστά, αλλά και όλους τους λαούς. Ιδιαιτέρως όμως εμάς, γιατί φοβούνται τον Ορθόδοξο Ελλάδα, διότι εμείς είμαστε που δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο, που τους εμάθαμε να είναι Ορθόδοξοι, που τους μάθαμε να είναι άνθρωποι. Ελλάς Ορθοδοξία, ελευθερία, Ελλάς Ορθοδοξία, ελευθερία, Ελλάς Ορθοδοξία, ελευθερία. Όταν εμείς σαν Έλληνες χτίζαμε Παρθενώνες και εκπολιτίζαμε όλο τον κόσμο, αυτοί ζούσαν ακόμη στα σπήλαια. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Μας χρωστούν όλα τα κράτη του κόσμου, μας χρωστούν την ελευθερία τους, γιατί από εμάς, από τους Έλληνες προήλθε η δημοκρατία. Μας χρωστούν τόσο πολλά, όχι μόνο αυτοί, και έρχονται τώρα στο όνομα δήθεν της οικονομικής ευημερίας να μας υποτάξουν σαν Έλληνες. Δεν μπόρεσαν να υποτάξουν τον ελληνικό λαό, γιατί η ελληνική ψυχή είναι αδούλωτη και προσπαθούν να μας υποτάξουν με την κάρτα αυτή του Αντιχρίστου. Εμείς έχουμε την πρόνοια του Θεού που φροντίζει για μας και δεν έχουμε ανάγκη από καμία κάρτα και από κανέναν Αντίχριστο. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί
να γίνουμε κύμα, να γίνουμε τσουνάμι, να γίνουμε θάλασσα, να καθαρίσουμε την πατρίδα μας από αυτούς που θέλουν να μας υποτάξουν στο άρμα αυτό του Αντιχρίστου. Όλοι μαζί να δώσουμε τη μαρτυρία της πίστεως και όλοι μαζί να πούμε ένα βροντερό όχι. Όχι. Όχι σε καμία κάρτα. Όχι. Όχι στην κάρτα του πολίτη. Όχι. Όχι στο σφράγισμα του Αντιχρίστου. Όχι. Ναι στην ενότητα, ναι στην ορθοδοξία. Όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στη νέα δικτατορία, όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στη νέα δικτατορία, όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στη νέα δικτατορία. Προσπαθούν από την ελευθερία την οποία μας έδωσε ο Χριστός να μας την στερήσουν. Ο Δεσπότης Χριστός μας έδωσε ένα όνομα που ταιριάζει σε μας και που ανήκει σε κάθε Άγιο. Δεν μπορούν να μας στερήσουν λοιπόν, δεν δεχόμεθα να μας κάνουν αριθμούς. Αν θέλουν αυτοί να ακολουθήσουν και να γίνουν αριθμοί, ας θέλουν. Όμως μην ξεχνάτε ένα, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ότι ενωμένοι θα νικήσουμε. Προσπαθούν να μας διαιρούν κάθε λίγο και λιγάκι, να μας διαιρούν για να βασιλεύουν αυτοί, για να μην έχουμε δύναμη να αντισταθούμε στα σχέδια του Αντιχρίστου. Γι' αυτό λοιπόν από σήμερα ας αλλάξουμε πορεία, ας ενώσουμε τις ψυχές μας, ας μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όλα αυτά. Και για όλους αυτούς που μας λένε ότι αυτά είναι γραμμένα και πρέπει να γίνουν, ναι, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ας γνωρίζουν και αυτοί όμως ότι είναι γραμμένα και κάτι άλλο. Ότι επί της εποχής του Αντιχρίστου θα έχει τους περισσότερους και τους μεγαλύτερους μάρτυρες που θα αναδείξει η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζετε όλοι σας, εστερεώθηκε πάνω στα αίματα των Αγίων Μαρτύρων. Μήπως ήρθε η ώρα, μήπως ήρθε η ώρα να δώσουμε κι εμείς τη μαρτυρία μας. Όχι μόνο με την ομολογία την οποία κάνουμε σήμερα, αλλά και με το αίμα μας αν χρειαστεί. Τούτο εύχομαι, πατέρες και αδελφοί, να μας αξιώσει όλος ο Θεός, να δώσουμε την καλή ομολογία. Όχι λοιπόν στην κάρτα του πολίτη. Όχι στην κάρτα του πολίτη. Όχι σε αυτούς που θέλουν να μας υποδηλώσουν. Όχι. Στην σκλαβιά του διεθνού σιωνισμού. Όχι. Η Ελλάδα μας είναι πλούσια. Τα χρήματα αυτά τα οποία μας λένε ότι χρειάζονται υπάρχουν. Υπάρχουν και πάρα πολλά. Ο ελληνικός λαός δεν πνοείται, δεν εκπνοείται από αυτά τα ψευδομιλήματα. Περάσαμε σαν έθνος πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. 400 χρόνια του νικής σκλαβιάς. Περάσαμε το 40, περάσαμε τόσα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν ας ελπίζουμε στο Θεό μας. Πατέρες και αδελφοί, γράφει στην Αποκάλυψη, κράτιο έχεις ή να μη δεις βλάβη των στεφανών σου. Σας ευχαριστώ. Ο Χριστός... Ρωμιοί ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Ρωμιοί ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Ρωμιοί ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Όλοι ενωμένοι. Ο Δεσπότης Χριστός, ο οποίος ενίκησε όλες τις αντίθετες δυνάμεις, να είστε σίγουροι ότι και τώρα θα νικήσει. Απλώς μας προετοιμάζει και μας δοκιμάζει να δούμε, να δει αν πράγματι είμαστε άξιοι της ομολογίας Του. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή νίκη. Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς. Ελλάδα, μπορείς.
αποδεχόμαστε τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλοακαρνανίας, ανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Παύλο Ντανά, τον οποίο ευχαριστούμε και για την παρουσία του. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες αλλά και τη συμπαράσταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο οποίος όπως γνωρίζετε ήταν από τους πρώτους που έθεσε στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος το ζήτημα για να συζητηθεί το θέμα αυτό για την Κάρτα του Πολίτη. Τι να πω, αγαπητοί αδελφοί. Ένας φωτισμένος γέροντας λέει ότι η Κάρτα του Πολίτη είναι τα αραβωνιάσματα, που σημαίνει αυτό ότι αν υποχωρήσουμε τώρα εύκολα οδηγούμεθα μετά στην εποχή του Αντιχρίστου. Στις 29 Ιανουαρίου εορτάσαμε την μνήμη των Αγίων Σιλουανού του Επισκόπου, Λουκά του Διακόνου και Μοκίου του Αναγνώστου, οι οποίοι μαρτύρησαν από την πείνα και έδωσαν τη ζωή τους και τον εαυτό τους για τον Χριστό. Και εμείς με τέτοιο γενναίο και μαρτυρικό φρόνημα θα πρέπει να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας. Και επιτρέψτε μου τελειώνοντας να παραφράσω τα λόγια του Ρίγα Φεραίου. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη χριστιανική ζωή παρά πολλά χρόνια σατανική σκλαβιά και αντίχριστη ηλεκτρονική φυλακή. Ο Θεός μαζί μας. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για πολλωστή φορά όσους βρίσκονται απέναντι να έρθουν, να μην εμποδίζουν, να μην κλείνουν το δρόμο, να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία, ώστε να μην δώσουμε το δικαίωμα να μας πούν ότι είμαστε παράνομοι και να επέμβουν για να διαλύσουν τη συγκέντρωση, να μας αποθήσουν. Ευχαριστώ.